Science. Μπορεί να φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο ταξίδι για αυτούς τους άνδρες που κάνουν ιστιοπλοεία. Δεν είναι όμως μόνο μια βόλτα για αυτούς, καθώς παράλληλα μαθαίνουν πώς να χειρίζονται καλύτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τον σακχαρώδη διαβήτη. Όταν είσαι διαβητικός, πρέπει να ελέγχεις το ύψος του σακχάρου στο αίμα σου. Οι γιατροί μας λένε να το κάνουμε 4 φορές την ημέρα. Τρυπάς το δάχτυλό σου με αυτόν τον τρόπο. Μια μικρή σταγόνα αίματος εμφανίζεται. Το βάζεις στη συσκευή και παίρνεις τα αποτελέσματα. On met donc la petite goutte de sang sur le testeur et en 5 secondes, on a un résultat. Κανονικά είναι το πάνκρεας που ελέγχει τα επίπεδα σαχάρου στο αίμα παράγοντας μια ορμόνη, τη γνωστή μας ινσουλίνη. Η ινσουλίνη εκδίνεται από τα λεγόμενα β' κύτταρα στα διαβητικά άτομα. Αυτά τα κύτταρα είναι είτε κατεστραμμένα από το ανοσοποιητικό σύστημα είτε μπορούν να παράγουν επαρκείς ποσότητες ινσουλίνης. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνωση ασθένεια όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα β' κύτταρα. Τα κύτταρα καταστρέφονται και δεν παράγουν καθόλου ινσουλίνη. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τα β' κύτταρα υπάρχουν στο πάγκρεας, αλλά δεν λειτουργούν σωστά και δεν μπορούν να παράγουν αρκετή ινσουλίνη. Τα προηγούμενα 30 χρόνια, ερευνητές από όλο τον κόσμο προσπαθούν να αναπαράγουν αυτά τα κύτταρα στα εργαστήρια με σκοπό να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις δυσλειτουργίες που εμφανίζουν τα β' κύτταρα. Σήμερα, μια ομάδα με επικεφαλή στον καθηγητή Σάρφμαν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών Ερευνών φαίνεται ότι βρήκε την απάντηση. Δημιουργήσαμε αυτό που μπορείτε να δείτε στην οθόνη. Ανθρώπινα β' κύτταρα, τα οποία παράγουν και περιέχουν ινσουλίνη. Φαίνονται με κόκκινο χρώμα. Πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν όμως ανθρώπινα κύτταρα? Καταφέραμε να έχουμε στη διάθεσή μας β' κύτταρα από ένα μικρό κομμάτι πάνκρεας ανθρώπινου εμβρίου που μεταμοσχεύσαμε σε ποντίκια αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα. Προσθέσαμε ένα γονίδιο αθανασίας στα κύτταρα, τα οποία στη συνέχεια μεγάλωσαμε στο ποντίκι. Στη συνέχεια, τα αφαιρέσαμε από το ποντίκι και τα τοποθετήσαμε σε ένα τριβλίο πέτρι. Αυτά τα κύτταρα θα μας είναι πολύ χρήσιμα για να καταλάβουμε πώς καταστρέφονται τα κύτταρα του παγκρέατος ή γιατί δυσλειτουργούν σε μερικούς διαβητικούς ασθενείς. Ίσως μια μέρα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε νέα φάρμακα για τους διαφορετικούς τύπους σακχαρώδη διαβήτη. Οι περισσότεροι διαβητικοί πάσχουν σήμερα από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Είναι μια ασθένεια που συνδέεται με την παχυσαρκία και τα υπέρβαρα άτομα και έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε πραγματική επιδημία σε πολλά ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη. Είναι από τα κορυφαία ζητήματα υγείας στον κόσμο. Ένα βακτήριο που ονομάζεται Ακερμάνσια μουσινιφίλα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το διαβήτη. Βρήκαμε αυτό το βακτήριο εντελώς τυχαία. Υπάρχουν κάπου 100.000 βακτήρια μέσα στο ανθρώπινο έντερο. Ξέραμε εδώ και πολύ καιρό ότι αυτά τα βακτήρια βοηθούν στην πέψη των τροφών, για παράδειγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι το Ακερμάνσια μπορεί να λειτουργήσει αγαστά με τα δικά μας ανθρώπινα κύτταρα και να αλλάξει τον τρόπο που ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τα σάκχαρα. Έτσι, μπορούμε να καταπολεμήσουμε το διαβήτη τύπου 2. Αυτή την περίοδο μελετούμε την πιθανότητα να χορηγήσουμε αυτό το βακτήριο σε ασθενείς που πάσχουν από παχυσαρκία και έχουν διαβήτη τύπου 2. Ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε την απάντηση στο ερώτημα αν είναι δυνατόν ή όχι να χορηγήσουμε αυτό το βακτήριο παράλληλα με μια θεραπεία ενάντια στο διαβήτη τύπου 2. Περιμένοντας με ελπίδα τα αποτελέσματα των νέων μελετών, αυτή η ομάδα ιστιοπλοιών έχει καταφέρει να βρει το δικό της τρόπο να αντιμετωπίσει το διαβήτη.